Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και απόψε μια ακόμα εκπομπή, ένα live να δούμε τι τρέχει στην επικαιρότητα, στην Καβάλα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και φυσικά σε όλη την Ελλάδα. Αρκετά είναι τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει να δούμε και στην απόψινη εκπομπή με συνδέσεις από διάφορα σημεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα σχολιάσουμε τόσο την πολιτική επικαιρότητα όσο και την τοπική, καθώς έχουμε διάφορες εκδηλώσεις που είναι σε εξέλιξη. Σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε με το Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας, όπου ξεκινούν σήμερα τα Ελευθέρια 2017 για την πόλη. Θα συνδεθούμε με το Διδημότυχο, όπου εκεί οι σύλλογοι και φορείς του Κεντρικού και Βόρειου Εύρου, σε συνέχιση των δράσεών τους, αποφάσισαν να προβούν σε κινητοποιήσεις, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις μη υλοποιημένες υποσχέσεις προς την αναβαθμισμένη αστυνομία του Γενικού Νοσοκομείου Διδημοτήχου εν όψη και της διαβούλευσης για την πρωτοβάθμια υγεία στη χώρα μας. Πάμε να κάνουμε όμως μια πρώτη σύνδεση με την Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, όπου αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται, όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, το βιβλίο του Αργύριου Κολιού και της Ιουλίας Τσατσούλη με τίτλο «Εργαστηριακές ηλεκτρολογικές ηλεκτρονικές εφαρμογές». Πάμε να ακούσουμε. Στο βήμα είναι ο κύριος Σκολιός αυτή τη στιγμή. Το βιβλίο αυτό, όταν το τέλειωσα, το είδαμε τον κύριο Κογαρίδη. Οπωσδήποτε οι αντιδράσεις ήταν θετικές από όλους τους ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, ηλεκτρονικούς κλπ. Από εκεί και πέρα έπρεπε να προχωρήσω προς τα σχολεία. Μου έκανε την τιμή ο πρόεδρος του ΤΕΙ, ο κύριος Μητρόπουλος, να καθίσω μέσα στο γραφείο του, να ξεφυλίσει το βιβλίο και μέσα σε 5 λεπτά να μου πει πως το βιβλίο αυτό είναι το κάτι άλλο. Θα πρέπει να πάμε, λέει, στον κύριο Βαντέκα, τον καθηγητή ηλεκτρολογίας και που είχε σχέση πάρα πολύ με τα βιβλία. Και όταν πήγαμε στον κύριο Βαντέκα, δεν χρειάστηκαν 3 λεπτά, 4 λεπτά να το ξεφυλίσει, να το ξαναξεφυλίσει. Και με ένα γλυκό χαμόγελο γυρίζει και μου λέει: «Κύριε Κολέ, αυτό το βιβλίο είναι εργαλείο. Δεν ξαναπέρασε τέτοιο βιβλίο». Έμεινε πλέον το τρίτο στάδιο που έπρεπε να περάσει από τον αρμόδιο ηλεκτρολόγο, καθηγητή, πρόεδρος των ηλεκτρολόγων μηχανικών του ΤΕΙ, ο κύριος Μαγκαφάς. Επίσης συναντηθήκαμε στο γραφείο του ο κύριος Μπρούσας, ο Νίκος, ο οποίος είναι στα εργαστηριακά και είναι πάρα πολύ καλός. Το συγχαίρω, γιατί μπήκα μέσα και είδα πάρα πολύ καλές εφαρμογές, εξαιρετικός, και υποσχέθηκα ότι θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Όταν ο κύριος Μαγκαφάς λοιπόν ξεφύλισε το βιβλίο αυτό, τι είπε? Χτυπάει το χέρι στο γραφείο και λέει: «Αυτό είναι βιβλίο. Δεν πέρασε άλλο βιβλίο τέτοιο. Πριν από 2 χρόνια μου φέρανε ένα βιβλίο και εκείνο ήτανε, δεν το συζητάμε». Αμέσως προς τον έδοξο να γίνει μια σχετική αναφορά, αμέσως να διατεθεί στους φοιτητές, να το προωθήσει, και μάλιστα μου είπε αν μπορούμε να κάνουμε ένα σεμινάριο. Ήδη το πραγματοποιήσαμε στις 23 του μηνός. Ο κύριος Μπρούσας, ο κύριος Μαγκαφάς και 2-3 άλλοι εργαστηριακοί κοινωνικοί βοηθοί. 2,5 ώρες κράτησε εκείνο το σεμινάριο, αλλά όταν του λέω καθηγητής, προσέξτε, λέει, γιατί ο κύριος Κολιός είναι ιστορία και θέλω να τα δείτε όλα αυτά, δεν σήκωσαν το κεφάλι τα παιδιά να γυρίσουν δεξιά ή αριστερά. 2,5 ώρες, πήρα μισή ώρα παράταση για να μπορέσουμε να. Και πάλι δεν τελειώσε και δεν μείναμε ικανοποιημένοι και μου είπε πως προς τον Νοέμβριο μήνα να κάνουμε 3 τέτοια σεμινάρια. Αλλά όμως έχω την τιμή να έχω επίσης εδώ κοντά μας τον κύριο Ανδρεάτη, καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Όταν έδωσα στον παπά του, είμαστε φίλοι, τον κύριο Ανδρεάδη το Θωμά, το βιβλίο, λέγοντας στον Γιάννη να το δει, όταν το είδε με πήρε ένα πρωινό και μου εξέφρασε όχι απλώς τα συγχαρητήρια, το θαυμασμό, αλλά μου είπε πως αυτό το βιβλίο είναι κάτι, δεν είναι μόνο για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν είναι μόνο για την τριτοβάθμια για τους φοιτητές, αλλά είναι ακόμη για όλους τους πτυχιούχους. Έτσι λοιπόν μου έδωσε πολύ μεγάλη χαρά ο κύριος Ανδριάδης. Εγώ θα ήθελα να είστε εδώ, κύριε Ανδριάδη. Έλα. Παρακαλώ, αν θέλετε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Προχωρούμε για να μην φάμε χρόνο. Θα σας τα πω πάρα πολύ σύντομα.
Οι εικόνες. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα της ομιλίας του κυρίου Αργύρη Κολιού από την Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου. Θα συνδεθούμε εκ νέου με την Καβάλα στη συνέχεια για διαφορετικό θέμα, καθώς όπως είπαμε νωρίτερα, σήμερα ξεκινούν και τα Ελευθέρια 2017 για την πόλη της Καβάλας και η πρώτη εκδήλωση σήμερα είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης. Εκεί θα βρεθεί και ο Απόστολος Ατζημιδάκης να μας δώσει το ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα για τη συνέχεια και να πάμε μέχρι τη Λέσβο, όπου εκεί μετρούν τις πληγές τους κυριολεκτικά μετά τον καταστροφικό, όπως αποδείχθηκε, σεισμό στο χωριό Βρυσά τουλάχιστον, καθώς 150 σπίτια από τα 254 κρίθηκαν μη κατοικήσιμα. Περισσότερο στο ρεπορτάζ. Ακατοίκητα έχουν κριθεί τα 150 σπίτια από τα 254 που ελέγχθησαν από τα συνεργεία στη Βρύσα και στις άλλες περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό στη Λέσβο, ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Πύρτζης. Έχει πέσει όλο, διαλυθήκαν τα κάγκελα κλπ. Αυτό το σπίτι τώρα, πέρα για πέρα, είναι στέκει μόνο ως και πώς. Πώς θα μπω μέσα να πάρω πράγματα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Τις δημόσιες τοποθετήσεις των σεισμολόγων, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν πανικό στους κατοίκους του Βορείου Αιγαίου, προσπαθεί να περιορίσει ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθύμης Λέκας. Ως επιστήμονες έχουμε την ευθύνη, είναι βαριά η ευθύνη, η οποία μας υποδεικνύει να εκφράζουμε απόψεις οι οποίες να είναι βασισμένες πάνω σε επιστημονικά δεδομένα και να είναι επαρκώς τεκμηριωμένες. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να κάνω μια παράκληση. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κάποια δεδομένα θετικά ή αρνητικά για την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας θα πρέπει να υποβάλουν αυτά τα δεδομένα στην Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και πάμε καλά σαν μετασεισμική ακολουθία. Βεβαίως μας λείπουν κάποια μεγάλα μεγέθη σεισμών, μεγάλα εννοώ της τάξης των 4,5-5 βαθμών, με τα οποία θα ολοκληρωθεί η σεισμική ακολουθία. Και βέβαια εκείνο το οποίο είναι ως μεγάλο, εκείνο το οποίο τίθεται ως μεγάλο πρωτεύον επιστημονικό ζήτημα είναι κατά πόσο αυτός ο σεισμός μπορεί να διαγείρει ρήγματα της ευρύτερης περιοχής. Στο κατεστραμμένο χωριό Βρύσα της Λέσβου που χτυπήθηκε από τον σεισμό βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Δυνατότητα να διαπιστώσω την τεράστια καταστροφή την οποία έχει υποστεί αυτός ο πολύ όμορφος παραδοσιακός οικισμός. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει να ακολουθεί μια διαδικασία που πρώτα πρέπει να καταγράψει με μεγάλη ταχύτητα όλες τις ζημιές. Επίσης, στην αναβολή μέχρι νεοτέρας των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων στα εξεταστικά κέντρα της Λέσβου, αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ωστόσο, οι εξετάσεις στα υπόλοιπα εξεταστικά κέντρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, δηλαδή της Λίμνου, του Αιγαίου Ευστρατείου, της Χίου, των Ινουσών και των Ψαρών, θα συνεχιστούν κανονικά από αύριο Πέμπτη. Επίσης, κλιμάκι του Υπουργείου Πολιτισμού μετέβη στη Λέσβο, ενώ η Κομισιόν είναι έτοιμη να στηρίξει πλήρως τους σεισμόπληκτους, όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο η Κορίνα Κρέτσου. Να συμπληρώσουμε επίσης, κυρίες και κύριοι, πως την παρέβαση εισαγγελέως του Αρείου Πάγου ζητά ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Πύρτζης με αφορμή, όπως αναφέρει, τον πανικό και την αναστάτωση που προκαλούν ορισμένοι σεισμολόγοι στους κατοίκους της Λέσβου. Προφανώς για το ενδεχόμενο κάποιου μεγαλύτερου σεισμού, αλλά και μετασεισμών. Τώρα, πάμε να συνδεθούμε με την Αλεξανδρούπολη, κυρίες και κύριοι, όπου εκεί μας περιμένει ο Τάσος Παλαιστίδης. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα από την Αλεξανδρούπολη. Μετά από 2,5 χρόνια περίπου, Τούρκος Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την Ελλάδα, θα συναντηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα τη Δευτέρα, αλλά θα έρθει και στη Θράκη. Είναι έτσι? Θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της χώρας, με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ενώ αμέσως μετά θα γίνει δεκτός, σύμφωνα με τις πηγές της Προεδρίας, με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, με τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Ενώ την επόμενη μέρα θα πραγματοποιήσει ιδιωτική επίσκεψη στην Θράκη. Τώρα, το ακριβές πρόγραμμα του Τούρκου Πρωθυπουργού δεν έχει γίνει γνωστό όπως αντιλαμβάνεστε. Θα το γνωρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το τι ακριβώς θα κάνει και λογικά θα πρέπει να υπάρχει, να κατατεθεί μάλλον και στο Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας, το πρόγραμμα, είτε αυτό είναι επίσημο είτε είναι ιδιωτική επίσκεψη. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να ενημερωθεί το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μάλιστα. Και εφόσον ξέρουμε ότι στην Αθήνα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, δεν γνωρίζουμε τις συναντήσεις που θα έχει στην Θράκη και συγκεκριμένα στην Κομοτηνή. Τάσο.
Στην Κομοτηνή οι δικές μου πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα συναντηθεί με τον Τούρκο προξενό, του τουρκικού προξενείου στην Κομοτηνή και με μία σειρά άλλων ανθρώπων της μειονότητας, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει γνωστό. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, Τούρκος Πρωθυπουργός είναι, την Θράκη θα επισκεφθεί, την Κομοτηνή συγκεκριμένα, και για λόγους ασφαλείας δεν διαρρέουν πάρα πολλές πληροφορίες από ελληνικής πλευράς τουλάχιστον. Μένει να δούμε τις επόμενες ημέρες, μέχρι και την Τρίτη, την επόμενη Τρίτη δηλαδή, που θα επισκεφθεί την Κομοτηνή ο Τούρκος Πρωθυπουργός. Θα δούμε λοιπόν ποιους θα συναντήσει στην συγκεκριμένη περιοχή, Κώστα. Σίγουρα θα ξέρουμε περισσότερα και τις επόμενες ημέρες, Τάσο. Κάτι ακόμα πρωτού σε αποδεσμεύσω. Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Δημότυχο η συνάντηση, συγκέντρωση διαμαρτυρίας μάλλον, φορέων του κεντρικού και βορείου Εύρου σε συνέχιση των δράσεών τους, όπως είπαμε και νωρίτερα, σχετικά με την αναβαθμισμένη αστυνομία του Γενικού Νοσοκομείου του Δημοτήχου, εν ώψη και της διαβούλευσης για την πρωτοβάθμια υγεία στην χώρα μας. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, Τάσο, να γνωρίζεις? Είναι ανθρώπινη αλυσίδα και είναι μια πρωτοβουλία των πολιτιστικών, των αθλητικών σωματείων φορέων του Βορείου Εύρου, όπου σήμερα λοιπόν πραγματοποίησαν την ασπίδα, αυτήν την αλυσίδα γύρω από το νοσοκομείο, όπου τι ζητούν λοιπόν οι κάτοικοι του Βορείου Εύρου? Ζητούν την αυτονόμηση αυτού του νοσοκομείου Δημοτήχου, αλλά και την στην στελέχωσή του με το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Να σας θυμίσω ότι στο Υπουργείο Υγείας κανένας από τους δύο υπουργούς, και ο κύριος Ξάνθος και ο κύριος Πολάκης, δεν έχουν αλλάξει κανένα σχηματισμό. Υπήρχαν δεσμεύσεις και μάλιστα πριν μήνες υπήρχε και επίσκεψη του κυρίου Ξάνθου στην περιοχή της Θράκης. Βεβαίως και έγινε μια σύσκεψη τότε στο Δημότυχο και στο νοσοκομείο, παρουσία των φορέων, των εργαζομένων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου εκεί λοιπόν ζητήθηκε από τον κύριο Ξάνθο με μια τροπολογία να αυτονομηθεί το νοσοκομείο του Δημοτήχου. Τότε λοιπόν όλοι πήραν την δέσμευση του Υπουργού Υγείας ότι αυτό θα γίνει πάρα πολύ σύντομα. Εκ τότε πέρασαν πάρα πολλοί μήνες. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, γιατί αυτό το θέμα της αυτονόμησης έχει ξεκινήσει επί Υπουργείας Άδωνη Γεωργιάδη, συνεχίζεται επί Υπουργείας και άλλης κυβέρνησης βεβαίως του κ. Ξάνθου. Μένει να δούμε τώρα που έχει ξεκινήσει στην Βούλη των Ελλήνων η διαβούλευση για την υγεία, τι κίνητρα θα δοθούν πρώτον για το κέντρο υγείας Σαμοθράκης, που είναι υποσταλεχωμένο και υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα εκεί, αλλά και τι θα γίνει με την αυτονόμηση του νοσοκομείου του Δημοτήχου, που ζητούν εργαζόμενοι, φορείς, κάτοικοι και τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Και να κλείσουμε, Τάσο, με κάτι πιο ευχάριστο. Σήμερα το πρωί, με τις πτώσεις, μάλλον με τις επιδείξεις των αλεξιπτωτιστών στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Ναι, είναι ένα μοναδικό θέμα το οποίο έχουν δυνατότητα να παρακολουθήσουν κάτι και άλλα και μαθητές δημοτικών σχολείων. Είχε ξεκινήσει πριν αρκετά χρόνια επί της θητείας στη θέση της αντιπεριφέρειας της κυρίας Γεωργίας Νικολάου, όπου ήταν η πρώτη φορά λοιπόν τότε που είχε γίνει αυτή η επίδειξη με αεροσκάφος 130 και με τους αλεξιπτωτιστές. Τότε λοιπόν υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι αλλά και μαθητές που παρακολούθησαν αυτή την επίδειξη. Πέρυσι, να σας πω ότι αυτό δεν πραγματοποιήθηκε για άγνωστους λόγους. Φέτος λοιπόν, λίγο πριν το κλείσιμο των σχολείων, έγινε λοιπόν στο αεροδρόμιο Δημόκρατης Αλεξανδρούπολης αυτή η επίδειξη από τους αλεξιπτωτιστές. Ένα μοναδικό θέμα, βεβαίως είχαν τη δυνατότητα, εκτός από τους μαθητές, τους δασκάλους, αλλά και πλήθος κατοίκων της πόλης Αλεξανδρούπολης, να παραβρεθούν στο αεροδρόμιο Δημόκρατος Αλεξανδρούπολης για να παρακολουθήσουν αυτό το μοναδικό θέμα, που με μεγάλη ακρίβεια οι αλεξιπτωτιστές έπεσαν από το ΣΥΑ 130 φορώντας τα αλεξιπτωτά τους και με μαθηματική ακρίβεια βρέθηκαν μπροστά στους μαθητές των δημοτικών σχολείων. Πραγματικά εντυπωσιακές εικόνες. Έχουμε και σχετικό ρεπορτάζ. Θα το δούμε στη διάρκεια του Δελτίου Ειδήσεων στις 9. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους στο Δημότυχο να μας δώσουν το κλίμα γύρω από αυτή την διαμαρτυρία, την ανθρώπινη αλυσίδα όπως χαρακτηριστικά λένε, που σχημάτισαν γύρω από το νοσοκομείο του Δημοτήχου. Προς το παρόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Επιστροφή κυρίες και κύριοι στο Ένα Live για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα με το Δημότυχο, όπου εκεί σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκέντρωση διαμαρτυρίας συλλόγων και φορέων του Κεντρικού αλλά και του Βόρειου Εύρου, όπως είπαμε, για την σαν ένδειξη διαμαρτυρίας για τις μη υλοποιούμενες υποσχέσεις προς την αναβαθμισμένη αυτονομία του Γενικού Νοσοκομείου του Δημοτήχου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται η συνάδελφος Μαρία Μανάκα να μας δώσει το κλίμα. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα το Δημότυχο. Λοιπόν, δώσε μας το κλίμα. Πάνω ξέρουμε... Ναι, μάθαμε ότι είναι μια αλυσίδα που περικύκλωσε, ανθρώπινη αλυσίδα που περικύκλωσε το νοσοκομείο του Δημοτήχου. Ακόμη δεν έχει γίνει αυτό. Είμαστε σε εκτέλεση, είμαστε στο στάδιο των χαιρετισμών. Ναι. Πάνω από 2.000 περίπου πολίτες έχουν κατακλείσει το νοσοκομείο Δημοτήχου αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Με πρωτοστάτη το Μητροπολίτη, την Εκκλησία, το Μητροπολίτη Δημοτήχου Ρεσιάδας Πισουπλίου Δαμασκηνό, ο Κεντρικός και Βόρειος Εύρος, μαζί με 70 συλλόγους και παραπάνω από αυτούς, έχουν συγκεντρωθεί εδώ, στον χώρο του νοσοκομείου Δημοτήχου, ως μια τελευταία κινητοποίηση, ως μια τελευταία διαμαρτυρία, διότι δεν αντέχουν άλλο εμπεγμό, δηλώνουν μέχρι τώρα και οι φορείς που πήραν τον λόγο, αλλά και οι εκπρόσωποι συλλόγων, τους οποίους συνομιλούμε κατευθείαν, διότι έχουν δώσει από το 2013 πολλές υποσχέσεις, πολλοί υπουργοί που έχουν περάσει κατά καιρούς και έχουν δει από κοντά και συζητήσει τα προβλήματα της περιοχής, τα προβλήματα του νοσοκομείου. Εφόσον τελειώσουν οι χαιρετισμοί, θα έχει η ανθρώπινη αυτή αλυσίδα που θα αποτελείται από συλλόγους και από νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και από φορείς που έχουν έρθει ήδη εδώ, με λαμπάδες στα χέρια, θα περικυκλώσει το νοσοκομείο για μία περίπου ώρα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα τραγικά που συμβαίνουν εδώ στο νοσοκομείο. Να φανταστείτε ότι ένας κάτοικος που ζει στο Ορμένιο, το βορειότερο άκρο του νομού, αποδυναμωθεί το νοσοκομείο Δημοτήχου, θα πρέπει να διανύσει 200 και πλέον χιλιόμετρα για να φτάσει στην Αλεξανδρούπολη, στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω κιόλας, Μαρία, να μας κατατοπίσεις, διότι το πρόβλημα στον Εύρο είναι γνωστό. Για τους τηλεθετές τώρα που μας βλέπουν στην υπόλοιπη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, να καταλάβουν ποιο είναι ακριβώς το ζητούμενο και πού θέλετε να στείλετε αυτό το μήνυμα. Το ζητούμενο είναι ότι από το 2013, με μια απόφαση που πάρθηκε από την τότε κυβέρνηση, από την τότε διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, ως γνωστό πολλά νοσοκομεία έχουν συγχωνευτεί. Ένα από αυτά είναι και το νοσοκομείο Δημοτήχου, που συγχωνεύτηκε με το νοσοκομείο των Πανεπιστημίων Κόρης Αλεξανδρούπολης, και αυτό κατ' επέκταση σημαίνει αντί να ενδυναμωθεί το νοσοκομείο με ιατρικό προσωπικό ή και με νοσηλευτικό προσωπικό, παρατάρτα αποδυναμώνεται. Πολλοί γιατροί φεύγουν και πηγαίνουν στην Αλεξανδρούπολη για να καλύψουν ανάγκη της εκεί περιοχής. Και έτσι τα προβλήματα εδώ επιδεινώνονται. Οι κάτοικοι είναι πολλοί, οι ανάγκες είναι πολλές. Ο πληθυσμός κατά μεγάλο ποσοστό είναι γυρασμένος, που έχει την ανάγκη της φροντίδας ενός νοσοκομείου. Υπάρχει πολύ στρατός εδώ, είμαι σε ευεραρχία. Επίσης είναι πέρασμα η περιοχή, όπως γνωρίζετε, λαθρομεταναστών, είναι πύλη εισόδων λαθρομεταναστών. Επίσης και αυτό καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη ενός νοσοκομείου, αρκετά έτσι ενδυναμωμένου. Αυτή η συγχώνευση λοιπόν έφερε αποψήλωση και αποδυνάμωση παρά ενδυνάμωση. Αυτό είναι που ζητούν οι φορείς, αυτό είναι που ζητούν οι άνθρωποι που υπηρετούν το νοσοκομείο, οι οποίοι δεν αντέχουν άλλο. Ο καθένας, παίρνω το παράδειγμα των γιατρών, αντί κάνουν περίπου στις 10 με 15 πολλές φορές εφημερίες ο ένας το μήνα, αριθμός αρκετά δυσβάστακτος και απάνθρωπος για έναν επιστήμονα. Μάλιστα. Πάντως ο κόσμος, Μαρία, φαίνεται να έχει καταλάβει το πρόβλημα, γι' αυτό και συγκεντρώθηκε, όπως μας είπες, περίπου 2.500 άτομα στο σημείο, στο νοσοκομείο. Μένει να ακουστεί και στην πολιτική ηγεσία. Επαναλαμβάνω, είναι η τελευταία κινητοποίηση. Ναι. Είναι η τελευταία αντίδραση. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα, εάν η επικείμενη νομοθεσία, στην επικείμενη νομοθεσία δεν περιληφθεί η αποσύνδεση του νοσοκομείου του Δημοτήχου από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, προχωρούμε σε δραστικές και πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις. Μάλιστα.
Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και από το Δημότυχο, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα σε ένα ακόμα τελευταίο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τρίτο μέρος της εκπομπής. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στο ένα live για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής και απόψε να συνδεθούμε με το Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας, όπου σήμερα ξεκινούν οι εκδηλώσεις των ελευθερίων για το 2017 στην πόλη. Νωρίτερα μίλησε η Δήμαρχος Καβάλας, Δήμητρα Τσανάκα. Μας ακούει ο Απόστολος Ατζεμιδάκης. Καλησπέρα, Απόστολε. Πολύ καλά. Καλό καλοκαίρι. Έχει λοιπόν των εκδηλώσεων στο Δήμο Καβάλας, εκδηλώσεις με 104 χρόνια ελεύθερη ζωή στην πόλη της Καβάλας. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας σήμερα 14 Ιουνίου εγκαινιάζεται και ξεκινά, θα λέγαμε, ξεκινάνε οι εκδηλώσεις των ελευθεριών 2017 με μια έναρξη εγγενείων, μια έκθεση πάρα πολύ σημαντική για την ιστορία και τα γεγονότα που έχουν συνέβη στην Καβάλα, μία έκθεση Κάρτ Ποστάλ από τον Γιώργο Κωνσταντινίδη. Μάλιστα να τονίσουμε ότι ο Ιωάννης Κωνσταντινίδης, ο ποιητής, ο γνωστός ποιητής, ο οποίος ενέπνευσε πάρα πολλές γενιές, γενικά ανά τους αιώνες, έχει αφήσει όλες αυτές τις φωτογραφίες από τις οποίες συνέλεξε ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, ο απόγονός του, ο οποίος αυτή τη στιγμή μιλάει στο Βήμα Κώστα, είναι ο Γιώργος Κωνσταντινίδης. Λοιπόν, οπότε, Απόστολε, μπορείς να περιμένεις λίγο στη γραμμή, να ακούσουμε ένα απόσπασμα και συνεχίζεις. Σε μία από τις πιο παλιές και επιφανείς οικογένειες της Θεσσαλονίκης, την οικογένεια Κοντορέπα Χριστοδούλου Κωνσταντινίδη. Εκείνη, διαπρεπείς παράγοντες της επιστημονικής και εμπορικής κοινότητας της πόλης, από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, φίλοι της οικογένειας Δραγούμη, μετήχαν ενεργά στο Μακεδονικό Αγώνα και αργότερα στην Εθνική Αντίσταση, ενώ ανέπτυξαν έντονη κοινωνική και πολιτική δράση. Υπήρξαν μέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κοινότητας πριν την απελευθέρωση, δημοτικοί σύμβουλοι, ιδρυτικά μέλη και ενεργοί παράγοντες σε συλλόγους και οργανώσεις της πόλης, όπως ο Όμιλος Φιλομούσου, φιλότοπος αδερφό της, ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής, κατά την εποχή των Νεοτούρκων Ιδρυθής Πολιτικός Σύλλογος, ο Εθνικοκοινωνικός Σύλλογος Άγιος Μινάς, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και η ΘΑΝΟ. Η ζωή και η δράση λοιπόν αυτής της οικογένειας παρουσιάζει σημαντικές πτυχές της ιστορίας και της δυναμικής παρουσίας της ελληνικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης από τα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας ως και σήμερα. Φυσικά, με ελφαρτήριο τη Θεσσαλονίκη, η οικογένεια αυτή ανέπτυξε δραστηριότητα και επηρέασε και την ιστορία άλλων πόλεων της Μακεδονίας, αλλά και υπολείπων περιοχών της Ελλάδος. Η σύνδεση του αρχείου με την Καβάλα προέρχεται από δύο πλευρές. Πρώτον, μέσω του Κωνσταντίνου Κοντορέπα, όταν ο τελευταίος εγκαταστάθηκε στην πόλη αυτή το 1884. Ειδικότερα, ο Κωνσταντίνος Κοντορέπας, γεννήθηκε το 1851, απεβίωσε το 1904, ιατρός και φιλόσοφος, διετέλεσε θεράπων ιατρός του Ιακίμου του Τρίτου, Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης και μετέπειτα Οικουμενικού Πατριάρχη. Ασχολήθηκε επίσης με τη φιλολογία και τη βυζαντινολογία και υπήρξε επιστήθιος φίλος και συνεργάτης του επιφανούς φιλολόγου, επιγραφολόγου και αρχαιολόγου της Θεσσαλονίκης των τελών του 19ου και αρχών του 20ου αιώνα, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Πέτρου Παπαγεωργίου. Στάθηκε από το Ελληνικό Κομιτάτο μεταξύ 1875 και 1880 στα Βελεσά μαζί με άλλους Έλληνες γιατρούς προς αναδιοργάνωση της ελληνικής κοινότητας που είχε κλονιστεί λόγω του εκκλησιαστικού σχισματικού κινήματος των Βουλγάρων. Μετά τη δολοφονία του γιατρού Λούι και αφού ο Κοντορέπας απειλήθηκε, μετέβη στην Καβάλα. Λόγω της εθνικής του δράσεως, κατά τον πόλεμο του 1897, αναγκάστηκε να φύγει από εκεί, το δε ιατρείο του λεγαρτήθηκε από τους Βουλγάρους. Από τα στοιχεία του αρχείου μας. Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Αποστόλη, ένα απόσπασμα από τον κύριο Κωνσταντινίδη. Να πούμε ότι σήμερα είναι η επίσημη έναρξη, ενώ ολοκληρώνονται, αν δεν κάνω λάθος, Αποστόλη, στις 3 Ιουλίου. Στις 3 Ιουλίου, ακριβώς, Κώστα. Επίσημη έναρξη σήμερα, 14 Ιουνίου. Τελετή λήξη θεματοποιηθεί 3 Ιουνίου. Ενώ πρέπει να αναφέρουμε επίσης, Κώστα, το γεγονός ότι συμπίπτει με τις εκδηλώσεις τιμής προς τον Απόστολο των Εθνών Παύλο, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν γύρω στις 28-29 Ιουνίου.
και θα ακολουθήσουν βεβαίως οι μνημόσυνοι δέηση. Όλα αυτά βρίσκονται στο πρόγραμμα των Ελευθεριών 2017. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε επίσης πως και με το RCE Show, γύρω στις 30 Ιουνίου, θα δίνονται πάλι εκδηλώσεις στην πόλη της Καβάλας. Γενικά θα παρατηρήσουμε ότι οποιοδήποτε θελήσει να κάνει μία βόλτα, να περπατήσει στην πόλη της Καβάλας μέσα στο καλοκαίρι, ακριβώς, και συνολικά από τις 14 μέχρι και τις 3 Ιουλίου, θα μπορεί να θαυμάσει μία σειρά από πολλές εκδηλώσεις, τα Ελευθέρια, το RCE Show, καθώς και τις τιμές προς τον Απόστολο των Εθνών Παύλο Κώστα. Ακριβώς. Γενικά αυτό θα λέγαμε ότι είναι γενικά θα λέγαμε ότι είναι ένα καλοκαίρι το οποίο δεν θα περάσει ανιαρά. Θα είναι ένα καλοκαίρι γεμάτο ζωντάνια και γεμάτο εκδηλώσεις για το Δήμο Καβάλας. Αυτό ακριβώς ήθελα να σημειώσω και νωρίτερα, Απόστολε, καθώς σήμερα είναι η επίσημη έναρξη, μπορούμε να πούμε, από τα πολιτιστικά δρόμενα του καλοκαιριού, καθώς έχουμε τα Ελευθέρια, έχουμε το Ερσόου όπως ανέφερες, έχουμε το Κοσμόπολης και σίγουρα θα υπάρχουν 20 Ιουλίου. Και σίγουρα θα έχουμε και άλλες εκδηλώσεις στην διάρκεια του καλοκαιριού. Μα αυτό είναι σημαντικό γενικότερα για την πόλη της Καβάλας, Κώστα. Είναι σημαντικό, δίνει μια πολιτισμική γενικότερα ταυτότητα στην Καβάλα. Θα λέγαμε ότι ο Δήμος χειρίζεται πάρα πολύ καλά τις εκδηλώσεις προς στιγμή και θα λέγαμε επίσης ότι τραβάνε και κόσμο. Δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον σε όλες τις εκδηλώσεις, αν όχι σε όλες τις περισσότερες, για να μην είμαστε και απόλυτοι. Ακριβώς. Και πέρσι είχαμε και το Φεστιβάλ Παραπόδας με αρκετές συναυλίες στην Καβάλα. Α, και φυσικά το Φεστιβάλ Φιλίππων, μας διέφυγε και τους δύο. Φυσικά, φυσικά είναι και το Φεστιβάλ Φιλίππων, ναι. Λοιπόν, πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι, λοιπόν. Σε ευχαριστώ πολύ, Αποστόλη, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, στα τελευταία λεπτά που μας απέμειναν, πάμε να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ που επιμελήθηκε εξίσου ο Απόστολος Τζεμιδάκης και έχει να κάνει με τι άλλο, με τις Πανελλήνιες. Που αυτόν τον καιρό οι μαθητές περνούν μια δύσκολη εποχή, ωστόσο κουράγιο λίγο έμεινε. Στο μάθημα των Λατινικών, της Χημίας αλλά και των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας, εξετάστηκαν το πρωί της Τετάρτης οι μαθητές των Γενικών Λυκείων Καβάλας με τα συναισθήματά τους όταν βγήκαν από τις αίθουσες να είναι ανάμεικτα. Ήταν εύκολα, τα θέματα ήταν βατά, είχε πολλές αναλύσεις, πολλές ασκήσεις. Ένας πολύ καλά διαβασμένος μπορούσε να γράψει 20 και ένας μέτριος μπορούσε να κυνηγήσει ένα βαθμό. Γενικά πιστεύεις ότι μπορείς να καταφέρεις να περάσεις εκεί που θέλεις? Ανάλογα. Σε αυτό έχουν βάσει και αυτά που έγραψα στα προηγούμενα μαθήματα. Τώρα δεν ξέρω, δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες. Πιστεύω κάτι έκανα. Λατινικά γράφαμε σήμερα, ναι. Ωραία. Πώς πήγε γενικά? Τα θέματα ήταν καλά. Τώρα ο καθένας έκανε τη δική του προσπάθεια και θα δείξει. Μάλιστα. Στα προηγούμενα μαθήματα πώς τα πήγες? Στα δύο πρώτα, έκθεση και αρχαία, νομίζω καλά. Στην ιστορία ήταν περισσότερο δύσκολα τα θέματα, οπότε. Θα δούμε. Καλά νομίζω. Τα θέματα ήταν πολλά, θα έλεγα απλά. Αρκετά ίσως. Εντάξει, 3 ώρες φτάνουν πιστεύω για τα λατινικά, απλά ήταν αρκετά. Μάλιστα. Γενικά σε προηγούμενα μαθήματα? Καλά νομίζω. Ελπίζω δηλαδή να περάσω. Αόθε έγραφα σήμερα. Ναι. Γενικά, πώς πήγε? Εντάξει, τα θέματα ήταν αρκετά βατά, μπορώ να πω. Εντάξει, αν κάποιος ήταν καλά διαβασμένος, νομίζω μπορούσε να αγγίξει και το άριστα. Εσύ γενικά στα προηγούμενα μαθήματα? Εγώ στα προηγούμενα μαθήματα η αλήθεια είναι ότι δεν τα πήγα τόσο καλά όσο περίμενα, αλλά τι να κάνω. Πάντως υπήρχαν και εκείνοι που ήταν ειλικρινείς και μάλιστα το έδειξαν και μπροστά στην κάμερα του ένα channel. Λατινικά. Πώς πήγε? Μέτρια. 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 Γιατί κύριος, τι ήταν αυτό που σε δυσκόλεψε? Δεν διάβασα πολύ. Μάλιστα, γενικά τα προηγούμενα μαθήματα πώς τα πήγες? Μέτρια. Μέτρια πήγε. Ναι. Θα περάσεις εκεί που θέλεις ουσιαστικά? Όχι. Χαμογελάω γιατί όλοι περάσαμε από το στάδιο των Πανελληνίων και αν μη τι άλλο θυμόμαστε τα χρόνια εκείνα. Δεν μπορούμε να συμβουλέψουμε κάτι τα παιδιά πέρα από το να κάνουν υπομονή, κουράγιο για το υπόλοιπο των εξετάσεων και να μην ξεχνάτε ότι η ζωή συνεχίζεται και πέρα από τις Πανελλήνες και πάντα υπάρχει και η δεύτερη, γιατί όχι και ίσως και η τρίτη ευκαιρία. Αυτά λοιπόν από εμάς κυρίες και κύριοι. Το αναλάβετε στο τέλος. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων. Γεια σας.